Ένα από τα μεταγωγικά πλοία που μεταφέρουν εξοπλισμό για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα στην Αλεξανδρούπολη. Βρισκόμαστε πάνω στο πλοίο Norian, το οποίο βρίσκεται από χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το πλοίο αυτό μεταφέρει υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την κατασκευή του αγωγού TAP. Είναι ένα πλοίο το οποίο έχει μεγάλο βύθισμα σε σχέση με τις δυνατότητες που είχε το λιμάνι. Ήταν ένα τεστ για μας και η είσοδός του στο Διάβλο, που έχει περίπου 3,5 χιλιόμετρα μήκος, όπως ξέρετε, και είναι πρόσφατα εκβαθισμένος, και στην λιμενό λεκάνη που έχει εκβαθυνθεί. Τα πράγματα, όπως είδατε, πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει επιχείρηση τοπική η οποία συμβάλλει στην εκφόρδωση του και στη μεταφορά των μηχανημάτων, τουλάχιστον των εκείνων που δεν είναι αυτοκινούμενα. Η πίστη μας είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί για περίπου άλλα 9 καράβια με ανάλογα και μεγαλύτερα φορτία που επίκειται να έρθουν. Το πλοίο αυτό είναι ένα από τα 10 πλοία που πρόκειται να επισκεφθούν την Αλεξανδρούπολη μέσα στο επόμενο διάστημα, προσδίδοντας ωφέλη στην τοπική οικονομία. Βέβαια, η συμφωνία για την αποθήκευση των σωλήνων του αγωγού δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Έχουν γίνει όλες οι διαβουλεύσεις, όλες οι συζητήσεις, όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία του έργου, με την χρονική, με το χρονοδιάγραμμα του έργου, με την ασφάλεια του έργου, με την περιβαλλοντική προστασία που πρέπει να προσφέρει το έργο, οι οποίες αυτές παράμετροι σηματοδοτούν τη χρησιμοποίηση του λιμανιού Αλεξανδρούπολης. Με αυτούς που συνομιλήσαμε, είτε αφορά τον αγωγό των ΤΑΠ, είτε με τους αναδόχους, έχουν πιστεί από τα επιχείρηματά μας και περιμένουμε εντός των ημερών, όταν και αυτοί θα το επιλέξουν τη στιγμή, να έρθουν να υπογράψουμε τη σχετική συμφωνία. Ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι μέσω των πλοίων μεταφοράς του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τον ΤΑΠ θα ενισχυθεί σημαντικά η τοπική οικονομία, καθώς όλο ένα και περισσότερες τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν εργασία που σχετίζεται με την μεταφορά ή την φύλαξη του λιμένα. Είναι, όπως είδατε κι εσείς, ότι θα δουλέψουν επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, ψάχνουν για δουλειά στις μέρες μας και βρίσκουν δουλειά τώρα. Είδατε δηλαδή μια επιχείρηση τοπική, η οποία έχει αναλάβει το κομμάτι της μεταφοράς των εξαρτημάτων. Αύριο θα είναι των σωλήνων. Μεθαύριο θα χρειαστούν άτομα για την φύλαξη των χώρων. Μηχανικοί που ενδεχομένως θα χρειαστεί για να επιβλέπουν σαν ειδικοί μηχανικοί σε τμήματα κατασκευής του έργου που θα απαιτηθούν. Σταδιακά και μέσα στο επόμενο διάστημα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης πρόκειται να διαμορφωθεί κατάλληλα, αφού θα δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας για την σωστή μεταφορά των υλικών του αγωγού, ενώ παράλληλα θα μείνει και αρκετός χώρος στο λιμάνι, όπου οι πολίτες θα μπορούν να περπατούν ή να ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες. Το λιμάνι δεν μπορεί να παραμένει έτσι αφύλακτο, να μην έχει κανόνες και να υπάρχει μια αθαιρεσία σε ασυδοσία. Θα υπάρχουν επομένως λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως είναι το εμπορευματικό κομμάτι, τα όρια του οποίου καθορίζονται αυτές τις μέρες, το οποίο θα είναι ασφαλισμένο, θα υπάρχουν κάμερες, θα υπάρχουν θύρες εισόδου, πύλες εισόδου, θα υπάρχουν κάρτες με τις οποίες θα φοδιάζεται καθένας για να μπει, γιατί είναι κομμάτια τα οποία τα χρησιμοποιεί το λιμάνι για τις λιμενικές του υποχρεώσεις. Το υπόλοιπο κομμάτι του λιμανιού, το οποίο θα είναι επίσης πολύ μεγάλο, θα είναι ελεύθερα και προσβάσιμο στον κάθε πολίτη, αλλά με κανόνες.